Πάμε πάρα πολύ γρήγορα στη συνομιλία μας τώρα, μη χάνουμε άλλο χρόνο, να πάμε στον κύριο Τάσο Γαϊτάνη, τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, που έχει την καλοσύνη και είναι στη τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Γαϊτάνη. Καλημέρα κύριε Ανδρίτσα και σας και τους ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τι να περιμένουμε σήμερα στη Βουλή, κύριε Γαϊτάνη? Θα έχουμε παράλληλους μονολόγους? Πρόκειται να γίνουμε σοφότεροι? Πρόκειται να δοθούν κάποιες απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό όσον αφορά τις πρακτικές της ΕΕΠ, κάποιες πρωτοβουλίες? Τι περιμένετε εσείς από αυτή τη συζήτηση? Θα αναδειχθεί η θεσμική συμπεριφορά του Πρωθυπουργού, κύριε Ανδρίτσο, εναντί της ανευθυνότητας και του κύριου Τσίπρα, της θεσμικής ανευθυνότητας του κύριου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ συνολικά. Ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί καταρχάς στην υπόθεση που αφορά τον κύριο Ανδρουλάκη, ότι θα διελευκανθεί πλήρως, η κυβέρνηση θέλει να έρθουν όλα στο φως, δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Αφετέρου, θα αναφερθεί στις χρόνιες παθογένειες, στις θεσμικές αστοχίες του πλαισίου της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, που μπορεί να είναι από τα πιο αυστηρότερα της Ευρώπης, αλλά δείχνει ότι υπάρχουν δυσκολίες, γιατί υπάρχει, αν θέλετε, μια δύσκολη ισορροπία μεταξύ της εθνικής ασφάλειας και της κατοχύρωσης των ατομικών δικαιωμάτων, και βλέπετε και σε χώρες θεσμικά πολύ πιο όριμες από τη δική μας, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες για παράδειγμα, αυτή την περίοδο, όπως και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για αντίστοιχες καταστάσεις. Άρα λοιπόν μια ανασκόπηση της συνολικής κατάστασης μπορεί να μας βοηθήσει να βγάλουμε συμπεράσματα και τελικά να μιλήσουμε για το μέλλον. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είναι πολύ κρίσιμη για τη λειτουργία του τόπου, για να την περιφρουρεί. Ζούμε σε ένα γεωπολιτικά σταθές περιβάλλον με πάρα πολλούς κινδύνους τριγύρω μας, οπότε μια ισχυρή, μια Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών που μπορεί να επιτελέσει σημαντικά τον ρόλο της είναι προς το συμφέρον του έθνους. Τώρα, επειδή νωρίτερα αναφερθήκατε στο θέμα της ωριμότητας, έχουμε την ωριμότητα σε αυτή τη χώρα για να εξετάσουμε μια τόσο σοβαρή υπόθεση? Γιατί βλέπω το δημόσιο διάλογο και την αντιπαράθεση, την πολιτική αντιπαράθεση να κλιμακώνεται σε τέτοιο βαθμό που στο τέλος της ημέρας ξεχνάμε ότι μιλάμε για υπηρεσία πληροφοριών. Δηλαδή, άμα το κάτσεις και το απλώσεις όλο κάτω και τα βγάλεις όλα στη δημόσια συζήτηση, δεν καταργείς το συγκεκριμένο χαρακτήρα? Προφανώς, και γι' αυτό το λόγο υπάρχει ανάγκη, κύριε Ανδρίτσο, η χώρα να αποκτήσει μια αξιωματική αντιπολίτευση που πολιτικά έχει ενηλικιωθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκτελεί συνέχεια τους θεσμούς, κατά τα άλλα είναι ένα κόμμα που θέλει να λέει ότι σέβεται τους νόμους και το Σύνταγμα, κάθε άλλο αυτό κάνει. Ευτελείς τη διαδικασία. Προχθές η συμπεριφορά των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ήταν απαράδεκτη. Αυτό έφερε και την έκρηξη του Προέδρου της Βουλής. Από εκεί και πέρα, κύριε Ανδρίτσο, οι θεσμοί είναι το κλαδί πάνω στο οποίο καθόμαστε όλοι. Εάν το κλουπριονίζουμε αυτό το κλαδί, τότε δεν θα έχουμε πού να σταθούμε. Άρα λοιπόν είναι θεσμικά όχι μόνο επιβεβλημένο, είναι και δημοκρατικά, αν θέλετε, επιβεβλημένο να περιφρουρήσουμε τους θεσμούς. Εδώ όμως έρχεται, κύριε Γαϊτάνη, και η μεγάλη ευθύνη που έχετε εσείς ως κυβέρνηση να θέσετε ακριβώς αυτά τα θεσμικά αντίβαρα που περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσω από τον Πρωθυπουργό, τα θεσμικά αντίβαρα αλλά και τις απαντήσεις που πρέπει να δοθούν. Διότι ναι μεν μια υπηρεσία πληροφοριών για να λειτουργεί και ο λόγος ύπαρξής της, έτσι, είναι να εκτιμά ποιος πρέπει να παρακολουθηθεί και για ποιο λόγο. Έτσι δεν είναι? Διότι άμα πάμε σε ένα καθεστώς εξαιρέσεων και βγάλουμε τους πολιτικούς, βγάλουμε επιχειρηματίες, βγάλουμε έτσι, βγάλουμε αλλιώς, δεν θα πάμε να ακούσουμε τον Μαναβή της γειτονιάς ή τον οποιονδήποτε. Μπορεί να χρειάζεται να ακούσουμε και τον Μαναβή της γειτονιάς υπηρεσίες, γιατί ξέρετε, δεν υπάρχει εξαίρεση λόγω επαγγέλματος. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, αναμφίβολα αυτή η υπόθεση σε μια μερίδα κόσμου έχει, αν θέλετε, διαρρήξει το αίσθημα της εμπιστοσύνης του πολίτης προς το κράτος. Και αυτό είναι σοβαρό. Όπως επίσης, όταν ο Ανδρουλάκης, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, χθες λέει στη Βουλή ότι επιχειρήσατε να θέσετε το Πασόκ υπό ομηρία, και αυτό επίσης είναι σοβαρό. Αλλά και αυτές είναι, αν θέλετε, λίγο έτσι και αντιπολιτευτικές κορώνες που αναμένονται να υποθούν. Πρέπει όμως να κοιτάξουμε τη μεγάλη εικόνα. Όπως σας είπα προηγουμένως, η υπόθεση αυτή τέθη ένα αμφιβόλο σε μια μερίδα του πληθυσμού και σε εμπιστοσύνη πολίτη με το κράτος.
Πάνω στο θέμα αυτό, η κυβέρνησή μας τρία χρόνια έχει δουλέψει πολύ συστηματικά. Εμείς όλα τα θεσμικά ζητήματα τα οποία παραλάβαμε και είχαν προβλήματα, τα έχουμε εξελίξει, τα έχουμε βελτιώσει και έχουμε ενισχύσει, αν θέλετε, αυτό το συνέστημα της εμπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος. Αυτό αποτελεί εχέγγυο ότι θα το κάνουμε και τώρα. Η επισύνδεση στον κύριο Ανδρουλάκη ήταν νόμιμη, κύριε Ανδρουλάκη. Το λόγο και ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης έχει κάνει μηνυτήρια αναφορά μόνο για την προσπάθεια με το κακόβουλο λογισμικό, το Predator, το οποίο η κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές από την αρχή ότι δεν τον διαθέτει καμία κρατική υπηρεσία, δεν το χρησιμοποιεί δηλαδή η πολιτεία και δεν έχει κάνει αντίστοιχη ενέργεια εξ όσων γνωρίζουμε, τουλάχιστον για το θέμα της νόμιμης επισύνδεσης. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή κανείς μπορεί να σκεφτεί ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, όλα αυτά τα πράγματα που καθιστά, αν θέλετε, αναγκαία, το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχουν περισσότερες δικλείδες θεσμικές, δικλείδες ασφαλείας σε ό,τι αφορά τα πολιτικά πρόσωπα. Αυτά τα θέματα λοιπόν θα τα αναδείξει ο Πρωθυπουργός. Είδατε και στο διάγγελμά του από την πρώτη στιγμή, χώρια ότι ανελήφθη η πολιτική ευθύνη σε αντίστοιχες περιπτώσεις κυβερνητικών αστοχιών, δεν έχουμε δει αντίστοιχη ευαισθησία τις προηγούμενες κυβερνητικές θητείες. Ο Πρωθυπουργός έβαλε στο τραπέζι, έκανε και συγκεκριμένες προτάσεις. Μέχρι σήμερα, κύριε Ανδρίτσο, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχουμε δει καμία πρόταση ώστε αυτό να φροντιστεί καλύτερα η διαδικασία και να είναι πιο διαφανής στο μέλλον. Προφανώς θα πρέπει να ενισχυθεί η ίχνη λασιμότητα όλων αυτών των περιπτώσεων. Στη λογική και των προτάσεων που ανέφερε ο Πρωθυπουργός, θέλουμε σήμερα μία συζήτηση, κύριε Ανδρίτσο, που θα βοηθήσει την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών να γίνει καλύτερη, γιατί αυτή είναι πάνω από κόμματα και από πρόσωπα. Προσφέρει υπηρεσίες στο έθνος. Δεν είμαι πολύ σίγουρος, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, να το πω καλύτερα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την διάθεση, μπορεί να συνεισφέρει σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι ένα κόμμα που έχει μάθει να συμπεριφέρεται με διαφορετικό τρόπο και το χειρότερο, να ευτελίζει τους θεσμούς. Κύριε Γαϊτάνη, ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Την καλημέρα μου. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.